Πότε, αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, είχαμε μια αναπάντηχη έκπληξη. Δεχτήκαμε την πρόσκληση του πρέσβεως του Καναδά, του κ. Πεγκ, και τη σύζυγου του, της κ. Πανταζή Πεγκ, που είναι και Ελληνίδα, με αφορμή την είδηση του οργανισμού Greek Property Exchange.com, ο οποίος είναι ένας οργανισμός που προωθεί τα ελληνικά ακίνητα στο εξωτερικό, ο βασικότερος ιδρυτής του είναι ο κ. Τρουμπούλης. Θα περάσουμε να δούμε ένα βίντεο και θα επανέλθουμε, θα το καλύψουμε και στις επόμενες εκπομπές το θέμα, γιατί θα μπορείτε να βάζετε το ακίνητό σας και να το βλέπουν παγκοσμίως πάρα πολύ ενδιαφερόμενοι σε όλο τον κόσμο. Πέραμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Guest of honor tonight. I've never had the pleasure of meeting in person, so we've been dealing with one another virtually for the last number of months. But when I first read about Yorgos Trumbulis some time ago in a local newspaper, I thought that this was an example of a person, a member of the Greek Canadian community, who was, through a very novel approach, trying to change the channel, if you'll excuse the pun, of the way Greece is perceived abroad. Βρισκόμαστε στην κατοικία του πρέσβεως του Καναδά, όπου έχει ανοίξει σήμερα τις πόρτες του στον Γιώργο Στουρμπούλη, ιδρυτή του GreekPropertyExchange.com. Yes. Πες μας δύο λόγια, τι είναι αυτό ακριβώς το project? Okay, so αυτό το project τώρα το αρχίσαμε πριν δύο χρόνια και είναι ένα website που βοηθάμε άτομα, μεσίτες και ανεξάρτητοι από την Ελλάδα που θέλουν να πουλήσουν ακίνητα. Και εμείς πάμε και διαφημίζουμε παγκόσμιο σε μαρκέτες που έχει ελληνικό διάσπορα και ξένους που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Και σε δύο χρόνια έχουμε μεγαλώσει πολύ και βοηθάμε πολύ να προχωρήσουμε το όνομα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Πάρα πολύ σημαντικό σε μια τόσο κακή περίοδο για τη χώρα μας. Κακή ή θετική, εγώ δεν θέλω να πω γι' αυτό. Εμείς προσπαθούμε με τα θετικά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το όνομα και κάνουμε κάποια πράγματα τώρα, το marketing με καινούργιες εκπομπές κτλ. Που θέλουμε να βοηθήσουμε να το προχωρήσουμε. Περιμένεις κάτι από το κράτος τώρα αυτή την περίοδο να σε στηρίξει σε όλα αυτά τα επίπεδα? Άμα περίμενα κάτι από το κράτος, δεν θα άρχιζα αυτή τη διαδικασία. Είναι κάτι που ήδη δεν περιμένω από τους όσοι συμμετέχουν στο website. Είναι κάτι που θέλουμε να προχωρήσουμε, να βοηθήσουμε άτομα. Ιδιωτικά. Ιδιωτικά, μπράβο. Και από το κράτος έχουν άλλα προβλήματα να προσέξουν και εμείς θα προσπαθήσουμε ό,τι μπορούμε να προχωρήσουμε το όνομα στο εξωτερικό. Και να πούμε λοιπόν σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι μπορεί να μπει σε αυτό το site. Ναι. Και τι να κάνει ακριβώς, να κάνει κάποια εγγραφή, να δείξει το ακίνητό του το οποίο έχει προσπόληση, είτε είναι μεσίτης είτε είναι ιδιώτης? Έτσι. Μπορείς να μπεις, είσαι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Έχουμε πολλά άτομα από το εξωτερικό που είναι Έλληνες, που έχουν ακίνητα, θέλουν να πουλήσουν. Άμα είσαι μεσίτης στην Ελλάδα, γράφεσαι με το website και βάζεις τα ακίνητά σου. Ναι. Και εκεί που ξεχωρίζουμε εμείς είναι ότι το διαφημίζουμε στο εξωτερικό. Καναδά, Αυστραλία, Αμερική και Ευρώπη, και προσπαθούμε να βρούμε άτομα που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα. Και τώρα παρόλα με την κρίση και τι γίνεται και ακούμε όλα τα αρνητικά, είναι ευκαιρία όποιος έχει ακίνητα εδώ να μπορέσει να μπει και να βοηθήσει να βρει άλλους που ενδιαφέρονται για τα ακίνητα. Είναι μόνο για μεσίτες ή είναι και ιδιώτες? Και ιδιώτες, ναι. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχηθούμε να έχει καλή επιτυχία. Έτσι.